Τους τρεις μεγίστους φως θύρας, τις τρεις ηλίου θεότητος. 30 Ιανουαρίου, σαν σήμερα, των τριών ιεραρχών, πολλά χρόνια πριν, μα τόσο σύντομα, η γιαγιά μου η Ελευθερία ζήμωνε τον άρτο για το δημοτικό σχολείο του Παγόνδα. Όλο το σχολείο έκανα εκκλησιασμό στην εκκλησία του Αη Γιώργη, εκεί ψηλά. Στην επιστροφή, όταν πέρναγε το σχολείο και οι δάσκαλοι, οι γιαγιάδες από το σκαλί σηκώνονταν όρθιες. Αποτέλεσμα, ο αριθμός των σπουδαγμένων από το χωριό μας είναι μεγάλος. Μπορεί να βοήθησε κι αυτό. Είχε χρώμα, άρωμα και άφησε σημάδι. Και σε εμάς που αξίζει να το θυμόμαστε. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους, που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους. Με σε κήπους και χώματα, με λουλούδια ή λάσπη, ένα κόσμο ζουν τα μικρά τον πιο όμορφο. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρατινό τις ελπίδες μας. Ένα φύλλο ή μια μέλισσα, ένα τόπι ή μια βέρα, γίνονται αυτοκίνητα χαρά, κόσμο ζωή. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρτινό τις ελπίδες μας. Δυο κουτιά σπίρτων γίνηκαν, ο σταθμός και τα τρένα που μπορούν να φτάσουν έως την άκρη της γης. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδιά που κρατούν στο χέρι τους σαν το μήλο το χαρτινό της ελπίδας.